Ανατριχιάζω. Ανατριχιάζω και δακρύζω που βλέπω και περνάει από μπροστά μου η φιλαρμονική. Λίγος. Ίσως θα έπρεπε να γραφτεί η Κέρκυρα στα βιβλία Γκίνες. Διότι δεν νομίζω ότι σε σχέση με τον πληθυσμό της να υπάρχει άλλο μέρος του κόσμου που να έχει 21 φιλαρμονικές. Ένα μεγάλο κομμάτι της ιδιοσυγκρασίας του Κερκυραίου περιέχει μέσα νότες. Είναι ένα μέρος της ζωής των Κερκυραίων. Είναι το καύχημα του νησιού. Νιώθουμε όλοι περήφανοι που είμαστε σε μια φιλαρμονική. Είμαστε ερασιτέχνες, είμαστε εραστές της τέχνης. Όπου και να πάτε, όπου και να ακούσετε, ακόμα και η ομιλία μας που βλέπετε είναι λίγο τραγουδιστική. Αν θα πάτε 6 ώρα το απόγευμα να περιφέρεστε εδώ μέσα, θα δείτε όλα τα παιδάκια με ένα όργανο στο χέρι και πάνε στις φιλαρμονικές. Για μας είναι ένας τρόπος ζωής. Και αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή έχουμε πλέον μάθει να ζούμε με την μπάντα. Δεν υπάρχει οικογένεια στην Κέρκυρα που ένα μέλος της τουλάχιστον να μην είναι μουσικός. Ο πατέρας μου ήταν ιδρυτής, η μητέρα μου, η αείμνηστη, ήταν από τα πρώτα μέλη. Οι γονείς έδωσαν σε μένα αυτό το πράγμα για τη φιλαρμονική και εγώ θα προσπαθήσω και αύριο στα παιδιά μου να το μεταδώσω. Η ιερότερη μέρα του κόσμου είναι το Μέγα Σάββατο πρωί στη Λιτανία του Αγίου Σπυρίδωνα. Όποιο μουσικό και να ρωτήσετε, αυτή είναι για μας η μεγαλύτερη, η πιο ιερή μέρα. Είναι συγκινητικό, είναι όμορφο και όποιον Κερκυραίο μουσικό και να ρωτήσετε, θα σας πει ότι εγώ ζω για αυτές τις μέρες του Πάσχα. Είναι, το έχουμε στο αίμα μας και να το πω και πιο απλά, είναι αρρώστια. Φιλαρμονική. Είναι μια μπάντα, θα το πούμε. Μια γοτική λέξη που σημαίνει ένα μικρό στρατιωτικό σώμα. Η πρώτη μπάντα φτιάχτηκε το 1232 στη Φλωρεντία. Άτυπα ξεκίνησε το 1118 καλώντας τον κόσμο, μάλλον τους άντρες, να πάνε στον πόλεμο. Η πόλη της Κέρκυρας έχει τρεις φιλαρμονικές. Την Παλαιά Φιλαρμονική, την Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρας και τον Καποδίστρια, την νεότερη. Ξεκινάει ιστορικά από το 1720 με την ίδρυση του πρώτου θεάτρου, το Σαν Τζιάκομο, το σημερινό Δημαρχείο, που εκεί έγιναν μέχρι και το 1789 που μετά ξεκίνησε σαν Δημαρχείο, έγιναν πάρα πολλές πρεμιέρες λυρικών έργων. Λένε ότι παλιά όταν ερχόταν μια όπερα ένα θίασος να παίξει στην Κέρκυρα, εάν χειροκροτήτο ήταν διαβατήριο να περάσει προς την Ιταλία και τη Σκάλα του Μιλάνου. Ακόμα και η αγράμματη, η γιαγιά μου ας το πούμε, που ήταν αγράμματη, είχε πάει και είχε δει όπερες και γνώριζε. Τα ακούσματα ήταν σαφώς δυτικού τύπου. Την εποχή που γράφονταν τα μεγάλα έργα στην Ευρώπη, η υπόλοιπη Ελλάδα δυστυχώς ήταν τουρκοκρατούμενη. Σε εμάς εδώ στην Κέρκυρα οφείλεται στους Άγγλους. Ερχόταν τότε η μπάντα του Αγγλικού Στόλου, συνόδευε τη Λιτανία του Αγίου Σπυρίδωνα και ως Προτεστάντες απαγόρευσαν πλέον η Βασίλισσα να έρχεται στη συγκεκριμένη μπάντα και τότε ιδρύθηκε η πρώτη μπάντα του 1840 στην Κέρκυρα. Ο Καποδίστριας δημιουργήθηκε το 1980 από μια ομάδα μουσικών οι οποίοι ανήκαν σε άλλα μουσικά σύνολα μέχρι τότε, στην Παλαιά Φιλαρμονική και σε άλλες. Το 1978 ήρθαμε σε μια
ρήξει με το Συμβούλιο για θέματα διοικητικά και επειδή δεν βρήκαμε λύση, μας είπανε να μας διαγράψανε. Δυστυχώς ή ευτυχώς εδώ στην Κέρκυρα όλοι τη μουσική την έχουμε μέσα στο αίμα μας και καταλαβαίνετε ότι ήθελαν και αυτοί να μετέχουν σε κάποια μουσική. Καταλαβαίνουμε ότι εφόσον εφύγαμε πλέον από τη φιλαρμονική αυτή, τελείωσε και για μας πολύ απλά η ζωή μας. Περιφερόμαστε Αύγουστος μήνας. Γύρω-γύρω στους δρόμους, στα καφενεία, τι θα κάνουμε, απερπισμένοι που βλέπαμε στις φιλαρμονικές και εμείς δεν συμμετείχαμε. Κάποιος από την παρέα έριξε μια ιδέα. Στο μαγαζί του αείμνου σου, τότε Σπύρου Σουέρεφ, επειδή μαζεύονταν όλοι να πούνε τα δικά τους μετά τις δουλειές τους και όλα αυτά, πέφτει η πρόταση από κάποιους παλιούς, κάνουμε φιλαρμονική. Πρώτα-πρώτα η γιούχα που έπεσε εκείνη την ώρα. Καλέσω, μουσική. Εκεί που καθόμαστε 10-15 άτομα, έπεσε η γιούχα. Γιατί? Ποιος πίστευε ότι μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο λαμό? Η πρώτη κίνηση ήταν, με προτεγάτη τότε το πατέρα μου, να πάει να βρει τον Χαρίλαο τον Μανιατόπουλο που ήταν τότε συνταξιούχος και να τον ερωτήσει αν έκανε κάτι η μουσική θα τους ακολουθούσε. Και τότε είπε την μεγάλη ιστορική κουβέντα τότε, θα αφήσω τα παιδιά μου να πνιγούν στο ωκεανό. Μετά από 2 μήνες μας πλησίωσε και ο κύριος Γιώργης Περούλης με αποτέλεσμα να έχουμε 2 καταξιωμένους αρχιμουσικούς, τον Χαρίλαο Μανιατόπουλο και τον Γιώργο Περούλη. Πράγμα που λέω εγώ πάντα, ότι ο ένας αναπληρούσε τον άλλο. Ένας από τη μεριά του πρόσφερε ό,τι μπορούσε. Ψάξαμε, όπως λέμε στους γνωστούς, διακονιά. Μας έδινε ένας τότε 50 δραχμές, 100 δραχμές. Είχαμε πει σε όλη την Κέρκυρα και εμείς βάζαμε ό,τι μπορούσαμε. Άλλος έκανε έτσι. Και ρίχνε απάνω στο τραπέζι. Άλλος έκανε έτσι και ρίχνε πάνω στο τραπέζι. Άλλος έκανε έτσι και είχε τάρει πάνω στο τραπέζι. Θυμάμαι έναν φίλο μου, ο οποίος είχε πεθάνει τώρα, έκανα έτσι και πέταξα πάνω μία πεταγή. Ήταν τα χρήματα που είχε πάρει από την υπηρεσία του και τα άφηνε όλα απάνω στο τραπέζι. Είμαστε σε ένα κτίριο το οποίο μας είχε χορηγήσει τα αδελφάτα του Δήμου Κερκυραίων, το οποίο ήταν πρώην σχολείο. Και ήταν ρήπιο αυτό. Φαινόταν οι σοβάδες. Τα ξύλα από τις μεσοτυχίες. Και όλα ό,τι μπορέσαμε τα κάναμε μόνοι μας. Ακόμα και το πλύσιμο κάτω του δαπέδου το έκαμε η γυναίκα μου με μια άλλη γυναίκα για να γίνουν τα εγγένεια. Και καρφώναμε πατώματα. Καρφώναμε μουσαμάδες. Ρίχνανε τείχους, σοβαντίζαμε. Άλλοι να καθαρίζουν, άλλοι να καρφώνουν, άλλοι να φτιάχνουν αρμάρια, οι γυναίκες, τα τζάμια, δηλαδή ένα πράγμα που όσο ζω και όσο αναπνέω θα το θυμάμαι. Βρισκόμαστε σε καθημερινή βάση. Ζούσαμε μαζί, τα προβλήματά μας όλα μαζί. Όλη μια πετάγεται
συγχωρεμένος ο Τσιδιάκης και λέει: «Τι θα λέγατε να λέγαμε τη φιλαγωνική καποδίστρια?» 25 χρόνια είμαστε εκεί. Και μετά ήρθαμε σε τούτο το κτίριο. Τα αγοράσαμε με τη βοήθεια του Ιδρύματος Νέαρχου. Τα όργανα μας ήταν τα όρση. Μια ολόκληρη παρτίδα η οποία ήρθε στο τελωνείο και την εκτελωνίσαμε. Και μάλιστα εκείνη την ημέρα έβρεχε. Και λέμε, αυτό είναι καλό σημάδι. Λέει και ο Θεός. Όπως είμαστε όλοι, πέφτουμε πάνω τις κουτές για να προστατεύσουμε αυτά που ήρθαν από την Ιταλία. Τι ήρθε από την Ιταλία? Η ζωή μας. Σαν παρατηρητής τότε βέβαια, δεν θα ξεχάσω που ήμουνα στην πλατεία όταν πρωτοεμφανίστηκε ο Καποδίστριας την πρωτοχρονιά του 81, που συνεχίζουμε να την έχουμε γενέθλια ημέρα της Φιλαρμονικής, όπου ο κόσμος πέταγε λουλούδια στην πλατεία την ώρα που πέρναγε η Φιλαρμονική και πετάγανε περιστέρια από τα παράθυρα και χειροκροτούσανε. Ήταν κάτι που δεν το βλέπεις συχνά, ούτε πιστεύω θα το ξαναδούμε εύκολα στην Κέρκυρα κάτι τέτοιο. Όλη η Κέρκυρα ήταν μέσα στην πόλη και χειροκροτούσε και πετάγε λουλούδια από παράθυρα, από μαγαζιά, από τα πάντα. Γίνηκε χαμός εκείνη την ημέρα. Έπεσαν γαρίφαλα, ο κόσμος χειροκροτούσε, ένα έτσι γιορταστικό κλίμα, μια χαρά, μια γαλήνη, δηλαδή τέτοια πράγματα δεν ξαναγίνουν. Δηλαδή όσο εγώ ζω και αναπνέω, δεν πιστεύω να ξαναγίνει τέτοιο πράγμα που γίνηκε με το Καποδίστρια. Πάνω στα μπαλκόνια ήταν ο κόσμος και μας πετούσαν λουλούδια. Το θυμάμαι αυτό και δεν πρόκειται να το ξεχάσω μέχρι να πεθάνω. Αυτή η φιλαρμονική ονομάστηκε μάλιστα και η φιλαρμονική του λαού. Πώς βγήκε αυτό δεν το ξέρω. Πιο πολύ ανήκε στο πόπολο, να το πούμε έτσι, γιατί στην Κέρκυρα υπάρχουν κάτι τέτοια. Είδαν τις προσπάθειες που κάναμε. Δεν είχαμε ούτε δραχμή, σας λέω. Ακόμα και το καταστατικό που έχουμε, ο Καποδίστριας, είναι το πιο δημοκρατικό καταστατικό από όλες τις φιλαρμονικές. Οι φιλαρμονικές είχαν ένα ορισμένο στυλ. Εμείς αλλάξαμε τελείως και το στυλ της εμφάνισης. Τα πάντα δηλαδή, αν δείτε, δεν ξεχωρίζουν τα κορίτσια με τα αγόρια. Φαίνονται το ίδιο. Η στολή πάντα μετράει. Και άμα είναι περιποιημένη, καλοντυμένα τα παιδιά, γυαλισμένα, σε αυτό είμαστε λίγο επιμονή για να τους περάσουμε αυτό το ότι όταν φοράς τη στολή της φιλαρμονικής δεν είσαι ο Σπύρος, ο Νίκος, ο Κώστας, είσαι η φιλαρμονική. Την στολή μας τη σχεδίασε ένας Ιταλός, ο οποίος είχε έρθει τότε στην Κέρκυρα. Οι άλλες όλες οι φιλαρμονικές έχουν μια κοινή στολή που αλλάζει απλώς το χρώμα. Εμάς η στολή μας έχει ακριβώς αυτό το αγγλοσαξονικό στυλ. Για την εποχή ήταν κάτι το καινοτόμο η στολή δικιά μας. Και πραγματικά έζησα τα γεγονότα. Ο Ιταλός ο σχεδιαστής που είχε έρθει τότε στο πρακτορείο που δούλευε ο μπαμπάς, ας πούμε, και με το πρόεδρο και κουβεντιάζανε. Και κάποια στιγμή λέει, ας πούμε, αυτή.
θαυμάστε ένα περιστατικό. Ο κόσμος, επειδή μας έβλεπε διαφορετική στολή, ας πούμε, που είχε συνηθίσει στις φυλακμονικές και αυτά, νομίζανε και μας ρωτούσαν αν είμαστε πυροσβέστες. Μαύρο με κόκκινο, σε στρατιωτικό στυλ πάντα. Τη βελτιώσαμε έτσι να προσωμιάζει λίγο στην αγγλική στολή. Η υπερκεφαλαία είναι κοινό εξάρτημα σε όλες τις φυλακμονικές της Κέρκυρας. Ανάλογα κάθε φυλακμονική έχει και διαφορετικά χρώματα ή είναι από διαφορετικό υλικό φτιαγμένες. Οι δικές μας, το πούμε, είναι από Ιαπωνέζικο κόκορα. Φτιάχνονται στη Λονδία. Ακριβές. Είναι κάτι που έρχεται σε συνάρτηση με το ότι όλα γίνονται γιατί το αγαπάμε αυτό το πράγμα και δεν κοιτάζουμε κόστος. Ένα όργανο, παραδείγματος χάρη, από αυτά που έχουμε, τα καινούρια ή οτιδήποτε άλλο, έχει την αξία που έχει ένα αμάξι σήμερα. Και το εμπιστεύεσαι σε ένα μικρό παιδί για να μάθει. Αγαπάνε τα παιδιά. Δηλαδή, αν αύριο βγει ο πρόεδρος και πει: εδώ, ξέρετε, δεν έχουμε λεφτά, οι δασκάλοι θα σταματήσουν να πληρώνονται. Βέβαια, δεν πίστευαν ποτέ ότι μέσα σε 30 χρόνια θα αποκτήσει δικό της κτίριο, έτσι. Αυτό ήταν ένα όνειρο που, όπως το έλεγε, θα λέγαμε, είναι τρελός. Κάποιοι δεν το πιστεύαν αυτό που έγινε, γιατί είναι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και έλεγαν ότι ακόμα θα διαλυθούν. Δεν θα κρατήσουν πάνω από μήνα. Όμως, με την πάροδο των ετών, όχι δεν διαλυθήκαμε, προχωρήσαμε και έχουμε φτάσει στο επίπεδο που έχουμε φτάσει τώρα. Το πετύχαμε. Και μπορώ να σας πω ότι στεκόμαστε επάξια δίπλα στις άλλες δύο φιλαρμονικές. Και να σας πω και κάτι, δεν είναι και κακός ανταγωνισμός. Εδώ στην Κέρκυρα υπάρχει και λίγο ανταγωνισμός με τις φιλαρμονικές. Αυτό σε βοηθάει να γίνεσαι και καλύτερος και να έχεις και καλύτερη συνέχεια για το παρόν σου και το μέλλον σου. Έχεις νέους να αντικαταστήσουν αυτούς που αργότερα θα φύγουν, δεν έχεις τίποτε. Άρα, πρωταρχικά είναι παιδευτικός ο ρόλος. Καταρχήν, η φιλαρμονική είναι ένα σχολείο. Όπως λειτουργούν τα σχολεία, λειτουργεί ακριβώς και η φιλαρμονική. Με τους κανόνες, όπως πρέπει να τη διέπουν, και με την πειθαρχία και πολλές φορές με την αυστηρότητα, αλλά μέσα στη φιλαρμονική δημιουργούνται δεσμοί. Και όταν λέω δεσμοί, αγάπης προς το δάσκαλο, προς το μαέστρο, προς τους συναδέλφους μουσικούς. Και το κυριότερο προς την ίδια τη μουσική που κάνεις. Μικρά παιδιά, βλέπαμε πάντα τις φιλαρμονικές μας που συμμετείχαν στις λιτανίες του Αγίου της Παρελάσης και τις χαζεύαμε. Θέλαμε κι εμείς κάποια στιγμή, και όλα τα παιδιά, ακόμα και τώρα, να γίνουν μουσικοί. Η στολή, θέλετε, οι περικεφαλές, τα λοφεία, ο ήχος. Είναι ένα πολύ ωραίο δέλεαρ και έτσι έχει δημιουργηθεί και αυτή η παράδοσή μας εδώ στην Κέρκυρα. Παλιά, όταν πρωτοϊδρύθηκε ο Καποδίστριας, ήμουνα και δάσκαλος. Δίδασκα, αλλά μόνο με την εμπειρία μου. Δεν είχα κάποιο πτυχίο, κάποιο δίπλωμα, κάποιο χαρτί για να μπορέσω να διδάξω. Αυτά που ήξερα τα μετέφερα στα παιδιά. Πρέπει να γίνεις και εσύ παιδάκι. Να έρθεις στη θέση από το παιδί. Για να μπορέσεις
να μεταδώσεις αυτό που έμαθες εσύ. Πιστεύω αυτό είναι το μυστικό. Είχαμε ανθρώπους κοντά μας, οι οποίοι ήταν και δάσκαλοι, αλλά τους είχαμε και σαν πατεράδες μας. Όσο υπάρχει αυτό, σας δηλώνω ότι δεν θα υπάρξει ποτέ πρόβλημα σε καμία φιλαρμονική, όσο και η κρίση οικονομική να τις χτυπάει. Είμαστε μέσα στη φιλαρμονική, είμαστε ένα. Είμαστε μια οικογένεια και ο ένας σέβεται τον άλλο. Είτε αυτός είναι μικρός, 5 χρονών, 6, 7, 8, είτε ο άλλος είναι 40, 50, 60. Σημασία όμως μεγάλη για τα παιδιά ειδικά, αλλά και για εμάς τους μεγαλύτερους, έχει η πειθαρχία. Η εκπαίδευση στην πειθαρχία είναι μεγάλο πράγμα. Μεγάλοι άνθρωποι και μικρά παιδιά να συνυπάρχουμε και να είμαστε όλοι κάτω από την πακέτα του μαέστρου. Αυτή τη στιγμή, να σας το πω έτσι, όπως το αισθάνομαι εγώ, οι φιλαρμονικές αντικαθιστούν το επίσημο κράτος. Δωρεάν μάθηση μουσικής. Από πολύ μικρές ηλικίες και μέσα βέβαια από τη μουσική, τα παιδιά παίρνουν και άλλες αξίες. Η μουσικής παιδείας ξεκινάει από προσχολικές ηλικίες σχεδόν. Άρα ένα παιδάκι που θα έρθει εδώ θα έχει στόχο να ξεκινήσει να μάθει μουσική, θα βλέπει ένα όργανο και θα προσδοκεί να το πιάσει στα χέρια του και μέχρι να το πιάσει στα χέρια του θα μαθαίνει θεωρία. Έτσι θα μεγαλώνει σιγά σιγά ξέροντας ότι χρόνο με το χρόνο έχει και κάτι να πάρει, κάτι να κερδίσει από το δικό του κόπο. Υπάρχουν η σχολή θεωρίας, η σχολή κρουστών οργάνων, η σχολή ξύλινων πνευστών και η σχολή χάλκινων πνευστών. Έχουμε θέσει έναν τρόπο έτσι ώστε μόλις τελειώνει τα βασικά θεωρητικά να μπορεί να πάρει όργανο. Και μετά δηλαδή από 7-8 μήνες ξεκινάει η διαδικασία ένα παιδί στην επιλογή του οργάνου. Το όργανο δεν το διαλέγουμε εμείς. Μας το διαλέγει πάντα ο αρχιμουσικός και ανάλογα με τις ανάγκες που έχει η φιλαρμονική. Το όνειρο της οικογένειας ήταν να μάθω σαξόφωνο. Εμένα μου άρεσε, αλλά δεν τα κατάφερνα. Δεν τα κατάφερνα και έτσι βγήκαμε αλτικόρνο, είπε ο τότε αρχιμουσικός που είχαμε και πρόβλημα σε αυτή την οικογένεια, να πάρω αλτικόρνο. Από μικρά παιδιά, εγώ ήμουνα στη φιλαρμονική, στην παλιά φιλαρμονική, από πιτσιρικάς, από την τρίτη δημοτικού. Από 7 χρονών ασχολούμαι με τη μουσική. Ήμουν στη δευτέρα τάξη δημοτικού όταν πρωτογράφτηκα, στην παλιά φιλαρμονική και στα 12 μου βγήκα στην μπάντα. Θυμάμαι τότε που είχα παίξει στο κινηματοθέατρο Παλιάς ένα έργο ουγγαρέζικο, το οποίο λεγόταν Ντάντζα Εσώτικα,
και το είχα παίξει 12 χρονών μικρό παιδάκι, μουσική πρωτογή. Είχε 3 μέρη, το είχα παίξει όρθιος και χωρίς παρτιτούρα, χωρίς τίποτα. Πλάκιν στην ηλικία των 10 χρονών, 11, όταν ήμουν τετάρτη δημοτικού. Παράδοση είχα από τη μεριά της γιαγιάς. Ο αδελφός της ήταν παλιά μουσικός, αρχιμουσικός, ένα φεγγάρι. Γράφτηκα στη φιλαρμονική, έμαθα μουσική, έμαθα μπάσο, το όργανο που παίζω ακόμα και σήμερα. Βγήκα μουσικός το 79 και έφτασα τώρα να είμαι 35 χρόνια μουσικός. Το 1981 είχε έρθει ένας φίλος στο σπίτι, οικογενειακός, και μου είχε πει, μικρός από 10 χρονών τότε, πάμε κάπου που λέει να σου δείξω κάτι, να πάμε παρέα, που πάω κι εγώ. Λέω, τι είναι αυτό, πάω στη φιλαρμονική. Και τι κάνουμε εκεί πέρα. Θα δεις, πάμε, λες, στη μουσική, μουσική είναι. Πάμε, λέω, μ' άρεσε η μουσική, εμένα από μικρός. Πήγαμε, αυτός βέβαια δεν έμεινε, έφυγε μετά από κάποιο διάστημα, εγώ έμεινα. Πάλι μικρός και μου είπε ο δάσκαλός μου ότι ετοιμάσου, αφού έκανα κάποια μαθήματα, έτσι πέρασε κάποιος χρόνος, μου είπε ετοιμάσου ότι το Βαΐον, το 82 ήταν, θα βγεις. Σας πληροφορώ ότι από την μέρα που μου το είπε, που ήταν ένας μήνας πριν, μέχρι και το Σάββατο του Λαζάρου, θυμάμαι, δεν είχα κοιμηθεί όλο κανένα από τα βράδια. Από το προηγούμενο βράδυ ήμουν έτοιμος και περίμενα την ημέρα εκείνη. Και μάλιστα θυμάμαι ήταν ηλιόλουστη ημέρα, πάρα πολύ ωραία και θα το θυμάμαι στο τέλος, έριξε βροχή. Ήταν το 64, της 11 Αυγούστου, στη Λιτανία του Αγίου Σπυρίδωνα. Περίμενε ο πατέρας μου και με πήρε μετά από το χέρι για να πάμε να βάλουμε φωτογραφία. Μου βάλε ο δάσκαλός μου την περικεφαλαία στο κεφάλι μου, λέει, θα τη βγάλεις όταν θα τελειώσει η παρέλαση. Χορεύαν οι νότες μπροστά μου, δεν ήξερα αν θα πέσω, αν στέκομαι όρθιος. Ένα βράδυ πριν δεν είχα κοιμηθεί. Και ακόμα και τώρα, που είμαι σε κάποια ηλικία, ακόμα και τώρα, κάθε φορά που βγαίνω, καμαρώνω με τη μουσική. Μοναδική στιγμή, βέβαια, που δεν θα ξεχάσω, είναι η μέρα που πρωτοβγήκε η κόρη μου και βγάλαμε φωτογραφία μαζί. Έτσι, στην πρώτη της εμφάνιση, ήταν και λίγο συγκινητικό, ομολογώ. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και περιμένω τώρα να μου δοθεί ευκαιρία και με τον άλλον. Σιγά-σιγά να δούμε. Εμένα ο γονιός μου είναι 12 ετών. Και τον βλέπεις, ας πούμε, και τρέχει. Τρέχει από το οδείο στη φιλαρμονική, από τη φιλαρμονική στο σχολείο. Γιατί έχει μπει στο πνεύμα. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φάρα σε αυτό το... Να, μου κάνει, να έχω την τιμή να διευθύνω αυτή τη φιλαρμονική. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα. Το μέλλον μου, βέβαια, από μικρή ηλικία ήταν να τελειώσω τις σπουδές μου και να φύγω στο εξωτερικό. Είχα τότε ένα θείο στη Γερμανία. Και πραγματικά πέθανε και δεν μπορούσα να φύγω μετά να συνεχίσω τους σπουδές μου στο εξωτερικό. Τώρα το
το όνειρο το δικό μου το ζει η κόρη μου. Παιδιά ξανάρχονται ξανά στις φιλαρμονικές, γιατί ξέρουν ότι μπορούν πολλά από αυτά να σταδιοδρομήσουν και να κάνουν επάγγελμα αυτό που μαθαίνουν. Και ήδη υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά. Εγώ έχω δύο ανήψια, οι οποίοι ο ένας είναι φυσικός και ο άλλος χημικός πανεπιστημίου, αλλά είναι και οι δύο μουσικοί στην κρατική ορχήστρα. Ο ένας είναι από τα πρώτα φλάουτα και ο άλλος βιολί. Εγώ θέλω προσωπικά τα παιδιά της φιλαρμονικής να μας ξεπεράσουν και το έχουν καταφέρει. Η φιλαρμονική και γενικότερα παιδιά από μέσα της φιλαρμονικές έχουν επανδρώσει πλέον την κρατική ορχήστρα Αθηνών, την ηλική σκηνή, την ΕΡΤ, ακόμα στη Θεσσαλονίκη, στην κρατική ορχήστρα Βορείου Ελλάδος. Και αυτό είναι το βασικότερο που μας απασχολεί, δηλαδή ότι δεν μένουμε στάσιμοι μόνο στο να κάνουμε στήρα, μόνο μια λιτανία, μια παρέλαση ή μόνο να κάνουμε μια συναυλία. Η μουσική δεν είναι, η φιλαρμονική δεν μπορεί να μείνει μόνο με μια παρέλαση ή με μια λιτανία. Πρέπει να δώσει το στίγμα της. Και αυτό κυρίως το στίγμα δίνεται σε συναυλίες. Το 22 και 23 Μαρτίου παρουσιάσαμε την όπερα σε κοτσερτάντε μορφή του Παύλου Καράρη τη Δέσπο, ένα εγχείρημα που δεν ήταν και εύκολο. Ήταν μάλλον πρωτοποριακό το να παρουσιάζεις όπερα με πνευστά, έστω και σε μορφή κοντσέρτου, δεν ήταν και ότι το εύκολο. Ήταν μια δουλειά η οποία διάρκεσε σχεδόν 3 μήνες. Έχουμε τον Άγιο μας, έχουμε τις λιτανίες μας, παρελάσεις μας, συναυλίες. Παντού μας έχουν, και πού δεν έχουμε πάει, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Σε όλα τα μέρη της Ελλάδος μας έχουν καλέσει και έχουμε κάνει τις συναυλίες. Προσπαθούμε και έχουμε εξελίξει περισσότερο το πρόγραμμα, φέρνοντας τον Κερκυραίο να ακούσει και άλλη μουσική από αυτή που ήταν ήδη συνηθισμένο να ακούει, μάλλον την αυθεντική μουσική για αυτό το συγκεκριμένο μουσικό σχήμα. Στα musical, έχουμε μπει στα πιο ωραία που είναι πλέον οι νέοι άνθρωποι. Εντάξει, τους αρέσει να ακούσουν και μια ωραία όπερα, αλλά είναι κουραστικό πλέον. Όπερα, όπερα, όπερα. Είναι πολύ δύσκολη στη, η θέση του μουσικού, ειδικά στη συναυλία και ειδικά αν κάποιος έχει κάποιο σόλο. Το track δεν έχει ηλικία. Come on, sweetheart.
όταν η συναυλία τελειώνει και ακούς τον κόσμο και σου λέει «Δεν θα την ξεχάσουμε αυτή τη συναυλία ποτέ» και δίνει τα συγχαρητήρια του και χειροκροτάει για ώρα τα παιδιά επάνω στο πάρκο, εκεί πλέον εσύ καταρρές και λες «Τώρα το πέτυχα αυτό, έγινε, το πετύχανε τα παιδιά». Γιατί εμείς τι να πετύχουμε, εμείς είμαστε απ' έξω. Και συγκινήσε πάρα πολύ. Πάσχα συγκρίνεται με το Πάσχα της Κερκύρας. Η μεγαλύτερη λιτανία της Κερκύρας είναι το Μεγάλο Σαββάτο. Ο Άγιος βγαίνει σαν αρχιεπίσκοπος και είναι μία από τις σημαντικότερες στιγμές της Κερκύρας. Για μένα είναι προσωπικά η μεγαλύτερη λιτανία της Κερκύρας. Το Πάσχα της Κερκύρας είναι το Μεγάλο Σάββατο. Και ο κόσμος που έρχεται στην ουσία να ακούσει τις φιλαρμονικές. Τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο τη ζω, περιμένω πώς και πώς να έρθουν. Ακόμα και όταν ήμουν στρατιώτης. Τη μοναδική χρονιά που ήμουν μέσα στο στρατόπεδο ζήτησα ειδική άδεια για να έρθω για να παίξω το Μεγάλο Σάββατο και τη Μεγάλη Παρασκευή. Πιστεύω που να είναι πάνω από 1000 μουσικοί στον δρόμο. Σκεφτείτε, 19 φιλαρμονικές, τουλάχιστον ένας μέσος όρος, εγώ σας λέω, από 70-80 άτομα. Να μην απαριθμίσω τις τρεις αυτές μεγάλες μουσικές που είναι στις πόλεις που φτάνουν σε πλήρη σύνθεση από 150-200 άτομα. Κάθε εκκλησία έχει και ένα τμήμα μιας φιλαρμονικής. Γιατί δεν μπορούμε να πάμε όλοι μαζί, εμείς είμαστε 200 άτομα. Από Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και Μεγάλη Πέμπτη κάθε βράδυ και οι τρεις φιλαρμονικές έχουμε πρόβες. Τα κομμάτια αυτά των ημερών. Η πρόβα Τζενεράλε Μεγάλη Πέμπτη γίνεται χαμός. Δεν βρίσκεις καρέκλα να καθίσεις, κόσμος απ' έξω να ακούσει τα κομμάτια και στις άλλες φιλαρμονικές. Είναι αυτές οι μελωδίες που τις ξέρει ο κόσμος. Από όταν ιδρύθηκε η φιλαρμονική έχουμε κρατήσει το έθιμο να παίζουμε τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ της Βεντούρα, που σημαίνει απώλεια, είναι του Μαριάννη, και γράφτηκε για το θάνατο του βασιλιά της Ιταλίας Ουμβέρτου του Πρώτου. Και το Μέγα Σάββατο το πρωί έχουμε ένα απόσπασμα, μια διασκευή απόσπασμα από την τρίτη ροϊκή του Μπετόβεν, την οποία την έχει κάνει τότε ο αείμνηστος, ο μαέστρος, ο Σπύρος Ουδουκάκης.
Παρόλο που είναι, πώς θα σας το πω, για χαρμόσυνο γεγονός αυτή η λιτανία, γιατί ο Άγιος είχε σώσει το νησί μας από την σιτοδία, παίζουμε πένθυμα εμβατήρια. Δακρύζεις που παίζεις. Είναι τέτοια η κατάνοιξη και τόσο ωραίες οι τρεις φιλαρμονικές που συμμετέχουν, και η Μάντζαρος και η παλιά φιλαρμονική, που είναι ωραίο το κλίμα. Περνάει το σκήνομα, περνάει όλη η πομπή και υπάρχει άκρα σιγή. Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, με τα αρώματα της άνοιξης, με κατανυχτικότητα, με σιγή, ο κόσμος δεν κάνει φασαρία. Οι Κερκυραίοι παγιοί μάλιστα γυρνάνε γύρω-γύρω την περιφορά από πλάι για να ακούσουν αυτά τα κομμάτια και μία και δύο φορές. Έχεις ήδη περάσει και ακούς σιγά-σιγά ψιθυριστά. Μπράβο, παιδιά. Γιατί το λέει ψιθυριστά? Διότι το ίδιο το κλίμα τον κάνει να μην μπορεί να μιλήσει. Εκεί νιώθεις ότι πετάς στα αγρόνια. Και λες, αυτός είναι. Αυτό είναι το επιστέγασμα, ας πούμε, της προσπάθειας που κάναμε και που κάνουμε συνέχεια. Όλα αυτά μαζί, ανακατεμένα με την παράδοση και με την τάξη που επικρατεί σε αυτή τη λιτανία, δημιουργούν ένα σύνολο που είναι πραγματικά, εμείς παίζοντας αυτή τη μέρα, να φανταστείτε, περνάει από μέσα μας αυτή η δόνηση της στιγμής. Δηλαδή ζούμε αυτό το πράγμα αυτή την ώρα που παίζουμε. Όλοι γι' αυτό ζουνε. Και οι γονείς και οι παππούδες να δουν τον εγγονό ή το παιδί τους να βγει στη φιλαρμονική. Και βλέπεις φωτίζει, είναι ένα πρόσωπο φωτισμένο όταν το βλέπει. Βλέπει το παιδί του στη φιλαρμονική, φωτίζεται το πρόσωπό του, καμάρι. Λέει στους γνωστούς, στους φίλους, «Α, ξέρεις, βγήκε και με τη φιλαρμονική το παιδί μου, ή η κόρη μου, ή ο γιος μου. Τον είδες? Είδες τι όμορφος που ήτανε?» Ένας φίλος μου κάποτε μου είχε πει, που είχε έρθει, ότι την ώρα που περνούσατε ήταν σαν να έκανα αυτοκριτική στον εαυτό μου. Ένα μείγμα είναι. Και η Ευλάβεια και η φιλαρμονική, η οποία δίνει το χρώμα της. Οι φιλαρμονικές, οι οποίες δίνουν το χρώμα τους στις εκδηλώσεις αυτές. Γιατί και επιτάφιος ή πομπή λιτανία χωρίς φιλαρμονική, για μένα, προσωπικά, είναι λίγο σαν χωρίς αλάτι. Είναι όλα αυτά τα συναισθήματα που τα έχουμε ζήσει. Τα ζουν τα παιδιά μας και θα τα ζουν και τα νεότερα παιδιά, και είναι κάτι που το ξέρεις, το περιμένεις, το λαχταράς και το απολαμβάνεις μετά. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα δεμένο κόμπος. Κερκυραίος και μπάντα δεν ξεχωρίζει εύκολα. Κλείνουμε τα αυτιά και στα σημεία των καιρών τα οποία βλέπετε είναι δύσκολα, θα συνεχίσουμε με το ίδιο πείσμα και με την ίδια θέληση να υπηρετούμε καταρχήν πρώτα το σκοπό για τον οποίο ιδρυθήκαμε, και κατά δεύτερον λόγο να υπηρετούμε τη μουσική αλλά και την Κέρκυρα γενικότερα.